Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό που είχαμε επισημάνει πριν περίπου από 18 μήνες, όταν είχαμε επισημάνει ότι στον εορτασμό για τα 80 χρόνια της μάχης της Κρήτης, ένα καιρό που υπήρχε η πανδημία, ακόμη μία ομάδα της Ένωσης Αλεξιπτοδιστών ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και με ναζιστικά σύμβολα να επιχειρήσει, υποτίθεται, να τιμήσει τους πεσόντες του Ράιχ. Ο φασισμός και ο νεοναζισμός δυστυχώς ανεβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό σύστημα δεν έχει καταφέρει τα δικαιώματα, ο πολίτης να συνειδητοποιεί ότι έχει δικαιώματα κάπου πέρα από το εθνικό κράτος, έτσι. Δηλαδή από τη Γερμανία, την Ελλάδα, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Δεν το συνειδητοποιεί αυτό ο πολίτης που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνειδητοποιεί ότι έχει δικαιώματα εφόσον είναι Πολωνός, Γάλλος, Έλληνας, Γερμανός. Αυτό δίνει μια τεράστια τόνωση στον εθνικισμό αυτή τη στιγμή. Και οπωσδήποτε υπάρχουν και οι νοσταλγοί του παρελθόντος, τους οποίους είδατε ότι οι προσπάθειες για πραξικοπήματα δεν είναι πλέον σε μυστήρια πολιτικής φαντασίας και σε θρίλερ βιβλία κλπ. Είναι πλέον πραγματικότητα. Έτσι. Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο μου συζητάτε είναι ευχής έργων ότι αυτή τη στιγμή η Πολωνία θέτει αυτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνει ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος, να ερευνηθεί από τα πολιτικά κόμματα κατά πόσο έχει σταλεί επίσημο αίτημα και στην Ελλάδα για τη σύγκληση μιας διάσκεψης, και φυσικά να ερωτηθεί η κυβέρνηση πώς σκοπεύει να τοποθετηθεί επάνω σε αυτό το ζήτημα, δεδομένου ότι υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα από τον Απρίλιο του 2019 της Βουλής των Ελλήνων για τη διεκδίκηση των επανορθώσεων του κατοχικού δανείου, των κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών, της αποζημίωσης των θυμάτων, της αποζημίωσης των θυμάτων του ελληνικού ολοκαυτώματος των Εβραίων, της αποζημίωσης των θυμάτων των 100 και πλέον ολοκαυτωμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, πάρα πολλά από τα οποία είναι στην Κρήτη, και φυσικά να δούμε τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να διευκολύνει αναθεωρητικούς οργανισμούς όπως είναι το Ίδρυμα, το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα για τη Μνήμη, το Ελληνογερμανικό Ταμείο για τη Μνήμη, το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα για την Νεολαία και άλλα πολλά πράγματα τα οποία οπωσδήποτε θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και στοχεύουν σε μια άμβληση της μνήμης. Πάντως η κυβέρνηση οφείλει να μας πει και πώς θα τοποθετηθεί, αν βέβαια έχει γίνει επίσημο αίτημα από την Πολωνία. Αλλά και προ αυτού πρέπει να έχουμε και μια πρόθεση. Δηλαδή, τι προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει επάνω σε αυτό το πράγμα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, ο Καρλ Χάινς Ροθ, ο οποίος είναι ένας ιστορικός από τους πλέον ειδήμονες της μελέτης, Γερμανός. Ναι, το ξέρω τον κύριο Ροθ. Έχουμε μιλήσει μαζί και στο Βερολίνο σε έκδηλωση. Έχει πει από χθες που βγήκε αυτό από τον Υφυπουργό Εξωτερικών μέσα στο Βερολίνο, τον Πολωνό, ότι η πολωνική κοινοβουλευτική έκθεση πραγματογνωμοσύνης είναι συμπαγέστατη από άποψη τεκμηρίωσης, εξαιρετική ως προς την εικόνα που δίνει για το σύνολο των ζημιών που υπέστη η Πολωνία από τη Γερμανία και τους Ναζί, έχοντας απολέσει το 40% του ΑΕΠ της. Εξίσου όμως συμπαγές, είπε, είναι και το αίτημα των ελληνικών αξιώσεων, παρά το ότι είναι εντελώς διαφορετικής βάσης με τις πολωνικές ως προς το περιεχόμενο, το εύρος και τη μεθοδολογία στοιχειοθέτησή τους, είναι ομοίως δεμένο. Και εγώ ρωτώ, όταν ένας ειδικός εμπειρογνώμονας σε αυτά τα ζητήματα καταθέτει αυτή την άποψη δημόσια, ανεξάρτητα από το αν έχει κατατεθεί ακόμη επισήμως από τις πολωνικές αρχές ή όχι, υπάρχει μια επίσημη δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών για αυτά τα θέματα της Πολωνίας. Δεν θα έπρεπε άμεσα να αντιδράσουμε? Διεθνή διάσκεψη προτείνει στο κάτω-κάτω. Βεβαίως και θα έπρεπε αμέσως. Θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει χθες. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον δήλωση από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών περί στήριξης του πολωνικού αιτήματος. Κάτι τέτοιο δεν το είδαμε. Και ότι η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει με τα πάθους σε μια τέτοια διεθνή διάσκεψη. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Είναι μια εφεκτική στάση, μια στάση χαντιαβάτη που έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις προς την πανίσχυρη Γερμανία και φοβούνται το ΕΣΠΑ, τη χρηματοδότηση, το Ταμείο Σταθερότητας κλπ. Από το οποίο σκοπεύουν να πάρουν περισσότερα δανεικά για να έχουν τον ελληνικό λαό ακόμα περισσότερο δεμένο.
Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, μήπως κύριε Θεοδωρόπουλε κάτω από το τραπέζι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που έχει αναιρέσει τις όποιες αξιώσεις? Δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει, είναι καθαρό αυτό. Έχει απαντιέται τουλάχιστον από το 2009 και μετά, πριν από την προσφυγή της χώρας μας στη Χάγη. Και στη Χάγη η Γερμανία δεν είχε καταθέσει κάποιον τέτοιο ισχυρισμό. Mm. Έτσι. Επομένως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σε μια σφαίρα πολιτικής φαντασίας και θεωριών συνωμοσίας. Δεν υπάρχει. Αντίθετα, ξέρετε τι υπάρχει. Όταν στην υπόθεση Μέρτεν υπήρχε μια ασαφής διατύπωση για χρήματα τα οποία είχε δώσει το γερμανικό δημόσιο τότε στην Ελλάδα, στο βασίλειο της Ελλάδας τότε, ο πρεσβευτής μας στο Βερολίνο είχε κάνει ειδική δήλωση ότι δεν συνιστά ικανοποίηση της αξίωσης της κατά την υπογραφή της σύμβασης, επίσημη δηλαδή πράξη οργάνου της πολιτείας, ο οποίος είχε πλήρη εξουσιότητα και δικαίωμα υπογραφής, ότι η συγκεκριμένη καταβολή των χρημάτων επ' ευκαιρία της υποθέσεως Μέρτεν δεν αποσβαίνει την ελληνική αξίωση για επανορθώσεις. Άρα, είναι πάρα πολύ σαφές. Άρα υπάρχει και με σαφήνεια αυτό που προσπαθεί. Βεβαίως, με επίσημο τρόπο μπορεί να τη βρει στο βιβλίο του Μανώλη του Γλέζου, στο παράρτημα που έχει στο τέλος του βιβλίου του και ένα μάρκο να ήταν, και θα τη διαβάσει την δήλωση του πρεσβευτή μας στο Βερολίνο εκείνη την εποχή. Και να κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Παύλου. Μετά από αυτή την εξέλιξη Πολωνίας, κατά τη γνώμη σας, λέει κύριε Θεοδωρόπουλε, αφού η Βουλή ενιαία, χωρίς καμία εξαίρεση, έχει αποφασίσει από κοινού αυτό το πόρισμα, μήπως θα έπρεπε να συγκληθεί εκτάκτως και να, τι λέει εδώ, να νομοθετήσει μια επιτροπή που θα αναλάβει τη συμμετοχή της χώρας? Μα ήδη έχει νομοθετηθεί αυτή η επιτροπή, ήδη έχει περαιώσει το έργο της, ήδη έχει καταλήξει σε πόρισμα. Δεν θα ανακαλύπτουμε κάθε τρία χρόνια. Όχι, όχι, λέει για εκπρόσωποι στη Διεθνή Διάσκεψη Επιτροπή. Αυτό εννοεί. Όταν θα τεθεί το θέμα για τη Διεθνή Διάσκεψη, ναι, να τεθεί η Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ανακοινωθεί η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το πολωνικό αίτημα. Ο Νικόλας μου λέει εδώ, κυβέρνηση που έχει αναιρέσει αξιώσεις των αποζημιώσεων δεν υπάρχει. Αλλά κυβέρνηση που να έχει τα γκάτς, όπως λένε στο χωριό μου, να διεκδικήσει επίσημα και με επιμονή τις αποζημιώσεις. Και πάλι δεν υπήρξε. Μάλιστα. Και πάλι δεν υπήρξε. Μάλιστα. Και πάλι δεν υπήρξε, ήδη όταν πέρασε στο περιθώριο η νοοτροπία την οποία εξέφραζε ο Δοξιάδης και τα υπομνήματα που είχαμε κάνει στη Διεθνή Διάσκεψη των Παρισίων, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε και έκανε τη συμφωνία για τα καπνά στο Βερολίνο, όπου εκεί αναιρέθηκαν, εκεί καταργήθηκαν κάπου 16 από τα εγκλήματα πολέμου τα οποία υπήρχαν μέχρι τότε ως υπάρχοντα, έτσι. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το πρώτο σχόλιο, την πρώτη αντίδραση σε μια εξέλιξη η οποία υπό συνθήκες μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο, υπό άλλες συνθήκες όχι βέβαια. Εντάξει. Καλημέρα σας, ελπίζουμε να ανοίξει ο δρόμος για να δικαιωθούν τα θύματα και η μνήμη τους και η ιστορική μνήμη, και θα είμαστε σε επαφή. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.